Τώρα κυρίες και κύριοι, σε κάτι διαφορετικό πλησιάζει η θερινή περίοδος και άρχισαν ήδη φωνές και διαμαρτυρίες για πού αλλού, για τον Πρωταρά, φωνές διαμαρτυρίας για παρεμβάσεις από το Δήμο Παραλιμνίου και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στην παραλία, η οποία είναι γνωστή ως κόλπος του Αράπη, το Green Bay αλλιώς, όπως αποκαλείται. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Θεόδωρος Πυρίλης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι εγώ. Λοιπόν, είναι μια παραλία η οποία είχε τουλάχιστον μια άγρια, αν θέλετε, ομορφιά. Τι είδους παρέμβαση κάνατε εσείς με μπουλντόζες, γιατί φωνάζουν οι επισκέπτες? Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα παράπονα. Δεν έχω διαβάσει το δημοσίευμα το σημερινό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είχα το χρόνο. Να πω εμείς, ο Δήμος Παραλιμνίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει αποφασίσει να τοποθετηθούν χώροι γηνής σε όλες τις παραλίες. Μια από αυτές τις παραλίες που θα τοποθετούνταν οι χώροι γηνής ήταν και η συγκεκριμένη παραλία. Και οι χώροι γηνής τοποθετούνται σε πιο χαμηλό, στο επίπεδο περίπου που είναι και η παραλία. Ή κάπου στη μέση. Και έγινε μια μικρή εξκαφή. Κατά τη διάρκεια της εξκαφής αυτής βρέθηκε ότι όλος ο χώρος ήταν μπαζωμένος, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες παραλίες. Ήταν μια κακή συνήθεια που υπήρχε στο παρελθόν. Οπότε όταν βρέθηκαν τα μπάζα, ο Δήμος Παραλιμνίου προχώρησε, αφαίρεσε τα μπάζα και εξοράησε τον χώρο. Αυτή η δουλειά έχει γίνει στο συγκεκριμένο σημείο και με λυπεί και λίγο ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχει μια πραγματική καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, όχι αυτοί οι οποίοι λένε ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμιά καταστροφή, με την οποία κάνουν τα στραβά μάτια ή κάποιοι έτσι θέλουν να το βλέπουν ή να έχουν και εδώ συμφέρον. Στο συγκεκριμένο χώρο λειτουργά μια παράνομη απογάθρα, η οποία χρησιμοποιούν κάποια σκάφη αναψυχής, τα οποία δεν ξέρει κανένας και πού βάζουν τα λίμματα τους, ούτε όταν εξυπηρετάς μέχρι και 100 άτομα το ημερησίως το κάθε σκάφος, αυτά τα λίμματα κανείς δεν γνωρίζει που πάνε, διότι δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο που προσδένουν, δεν υπάρχουν διευκολύνσεις για να μπορεί να πλησιάσει έστω αμάξι ή αυτοκίνητο για να πάρει τα λίμματα του. Και βλέπουν, θέλουν να χτυπήσουν ξανά τον Δήμο Παραλιμνίου, όπως το κάνουν συνήθως, ενώ κάνουν τα στραβά μάτια στην πραγματική καταστροφή που υφίσταται σε αυτήν την περιοχή. Ίσως και τα δημοσιεύματα αυτά να συνδέονται και με το συγκεκριμένο θέμα, διότι αύριο το βράδυ σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί το θέμα της κρίσης αυτού του κατασκευάσματος, το οποίο κάποιος μπορεί να το χαρακτηρίζει και σαν αποβάστα. Και αυτόν ξεκινάει η πίεση και εξασκείται ένα είδος τρομοκρατίας προς τον Δήμο μέσω μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή εσείς λέτε ότι οι φωνές διαμαρτυρίας δεν έχουν να κάνουν επειδή με το γεγονός ότι στην πραγματικότητα έχετε πειράξει την παραλία. Εσείς λέτε ότι την καθαρίσατε την παραλία, απλώς επειδή εκεί συντηρείτε, λέτε εσείς, ένα καθεστώς παρανομίας. Η δουλειά αυτή, εγώ έχει ξεκινήσει, έχει τελειώσει πριν ένα μήνα σε. Έχει ξεκινήσει πριν ένα μήνα σε. Έχει τελειώσει πριν ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι το να φέρνεις κάτι στην επιφάνεια ένα μήνα μετά που αποπερατώθηκε και όταν ανοίγεις θέμα συζήτησης για την χρήση του παράνομου κατασκευάσματος στην ίδια ακριβώς περιοχή με όλες τις συνέπειες που υπάρχουν προς το θαλάσσιο περιβάλλον, από τα χρήση αυτών των σκαφών και από τα λίμματα που κανένας δεν ξέρει, δεν παραλαμβάνω, κανείς δεν ξέρει που πάνε. Τρόπο, ναι, κύριε Δημαρχέ, με επιτρέπετε όμως, αντιστοίχως κι εσείς στο Δημαρχείο, εάν τα πράγματα έχουν όπως τα λέτε, δεν γνωρίζατε ότι εκεί υπήρχε ένα παράνομο καθεστώς, γιατί επιτρέπατε να συντηρείτε και να παραμένει? Και εμείς πάντοτε διαμαρτυρόμαστε, πάντοτε θέλαμε να φύγει, δεν ήταν στη δική μας αρμοδιότητα και δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα και πιθανόν στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο το βράδυ θα έχουμε και την άποψη κάποιων νομικών συμβούλων για να συζητηθεί το θέμα και να δούμε τι άλλα μέτρα μπορούμε να πάρουμε και ακριβώς για να τερματίσουμε αυτό το πράγμα. Πιθανόν να είναι η αποκοπή της πρόσβασης στο συγκεκριμένο χώρο. Να μην μπορεί να υπάρχει πρόσβαση. Μάλιστα.
Θα εξετάσετε δηλαδή τη λήψη μέτρων αύριο στη συνεδρίαση. Και ίσως γι' αυτό ξεκινά και η πίεση. Μάλιστα. Θα αναμένουμε λοιπόν. Ναι, παρακαλώ. Είναι άξιον απορίας, ναι. Όπως σας είπα προηγουμένως, ότι αυτή η καθαρότητα, αυτός ο εξοραϊσμός έχει τελειώσει πριν ένα μήνα. Και γιατί και σήμερα στην Ισπανία και δεν βγήκε. Θα μπορούσε να σας πει κάποιος, κύριε Πυρίλη, ότι τώρα δεν φτιάξει ο καιρός και τώρα επισκέφθηκε ο κόσμος στην παραλία και τώρα διαπίστωσε τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι δεν είναι τώρα. Έχει αρκετό καιρό. Υπήρχαν πάρα πολλοί επισκέπτες και τραγούσαν βίντεο συνεχώς όταν γίνονταν εργασίες. Λοιπόν, τους βλέπαμε. Θα αναμένουμε τις αποφάσεις σας, κύριε Δημαρχέ, αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Παρακαλώ, γεια σας. Σας ευχαριστώ.